Οι Γεωργιανοί είναι πολύ σκληροί. Πάρα πολύ σκληροί. Είναι από τους πιο σκληρούς εγκληματίες. Δεν ξέρω αν είναι το DNA τους αυτό, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι. Υπάρχει είναι... περίπτωση αυτόν τον άνθρωπο, τον Γεωργιανό, να τον ξαναδούμε έξω? Εσείς τον συλλάβατε, τον συνέλαβε η αστυνομία. Κοιτάξτε, αυτόν θα τον ξαναδούμε σίγουρα έξω. Γιατί μέχρι να αλλάξει ο ποινικό κώδικα, γιατί από ό,τι άκουσα μπήκαν στη διαδικασία να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα και ευτυχώς όσο αφορά την έκτηση της ποινής αλλά και την αυστηροποίηση των ποινών, θα τον ξαναδούμε σίγουρα έξω. Τι εννοείται, δηλαδή πόσα χρόνια γρήγορα είναι η ποινή? Μπήκε εντάξει, μέσα, αυτός, για ληστεία, λοιπόν, για πρόσχερη κάθριξη, θα βγει στα 3-4 χρόνια. Στα 4 χρόνια. Ξέρετε, ο δικαστής σίγουρα θα του ρίξει παραπάνω ποινή. Οι άνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τώρα που βρέθηκε και το DNA του, τώρα εμπλέκεται μέχρι να διελευκανθεί το υπόθεση. Δεν έχει κάνει φόνο. Νερά. Από ό,τι φαίνεται αυτό δεν έχει κάνει φόνο, εκτός αν έχει εμπλοκεί στην υπόθεση των γλυκών νερών. Οπότε είναι πρόσχερη κάθριξη. Σας είπα, σε 2, 3, 4 χρόνια θα βγει έξω.